γραφή, ούτως αναπτύσσει ο κύριος Μιχάλης. Είμαστε φίλοι, γεια σας. Είμαι καλή στα φεράσματα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 23 Μαΐου παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Με οικονομική κατάρρευση απειλείται η λειτουργία του Δήμου Χίου σε περίπτωση που συνεχιστεί η πολιτική αστάθεια, αφού αυτή τη στιγμή υπολείπονται από τα ταμεία του Δήμου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δημάρχου, 5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τακτικές χρηματοδοτήσεις προς το Δήμο, όπως τα χρήματα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, το Θησέα και άλλα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα, τα οποία όμως κυρίως λόγω των εκλογών δεν έχουν μπει ακόμα στα ταμεία του Δήμου. Μάλιστα, ο Δήμαρχος υπολογίζει ότι με την διαχείριση που έχει γίνει, ο Δήμος μπορεί να αντέξει ακόμα 3 μήνες. Πρέπει η όποια ηγεσία προκύψει να κατανοήσει ότι οι Δήμοι είναι το τελευταίο αποκούμπι των πολιτών και θα πρέπει άμεσα να αρχίσουν να τρέχουν οι χρηματοδοτήσεις, λέει ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης, εμφανώς προβληματισμένος. Με δεδομένη τώρα την κατάσταση αυτή και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχουν παγώσει οι προσλήψεις, προβληματισμό προκαλεί και το θέμα της καθαριότητας της πόλης και στα χωριά, με τη Δημοτική Αρχή να βασίζεται στον εθελοντισμό των σχολείων και των προέδρων των τοπικών συμβουλίων των κοινοτήτων, σε συνδυασμό με το μοναδικό σχετικό έργο που προκηρύχθηκε πριν από μερικές ημέρες, προκειμένου η εικόνα της πόλης, ιδίως στην θερινή τουριστική περίοδο, να μην είναι σε άθλιο χάλι. Για πρώτη φορά φέτος, ο Δήμος δεν μπορεί να έχει το απαιτούμενο προσωπικό που χρειάζεται για την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, των δρόμων, των παραλίων. Προσπαθεί, δεδομένου ότι απαγορεύονται οι προσλήψεις λόγω των εκλογών και λόγω της παρατεταμένης εκλογικής περίοδου που έχουμε επαναληπτικές εκλογές και μέχρι να ορκιστεί καινούργια κυβέρνηση, δεν μπορεί να πάρει διμηνύτες, δεν μπορεί να πάρει οκταμηνύτες, δεν μπορεί να ξεκινήσει τα προγράμματα της αυτοεπιστασίας για τα μικροέργα που κάνουν οι Δήμοι, δεν μπορούν να ξεκινήσουν τα προγράμματα της κοινωνικής εργασίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο βρισκόμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Ενεργοποιούμε εθελοντικές ομάδες περιφερειακά και στα χωριά. Ο κάθε κοινοτάρχης έχει πάρει εντολή να ενεργοποιήσει την πάγια προκαταβολή και να πάρει κάποιους εργάτες για το κόψιμο των χόρτων και για μια στοιχειώδη καθαριότητα. Μας βοηθάνε τα σχολεία, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι μαθητές, οι οποίοι έχουν βγάλει ένα πρόγραμμα εθελοντικού καθαρισμού των παραλίων. Και ευτυχώς που είχαμε εντάξει τον προϋπολογισμό μας ένα έργο καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, το οποίο ενεργοποιούμε από την επόμενη εβδομάδα. Τις εκλογές και τη νέα κυβέρνηση τώρα θα πρέπει να περιμένουν για να μάθουν τα αποτελέσματα οι υποψήφοι που κατέθεσαν αίτηση για το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του τοπικού παραρτήματος του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ στοιχείο, αυτή τη στιγμή γίνεται ο επανέλεγχος των αιτήσεων και η ηλεκτρονική υποβολή, με την εντολή που έχει έρθει να υποδεικνύει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, να πούμε ότι θα υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο για την υποβολή ενστάσεων και με το πέρας του συγκεκριμένου χρόνου θα ξεκινήσουν οι προσλήψεις για τους 450 άτομα που θα εργαστούν για 5 μήνες στα πλαίσια του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας. Αυτή τη στιγμή οι αιτήσεις εισάγονται στο πλαίσιο το ηλεκτρονικό του ΑΣΕΠ. Πιστεύω ότι μόλις πάρουμε την εντολή για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα είμαστε έτοιμοι να προδούμε και εμείς την ανακοίνωσή τους. Η εντολή αυτή θα έρθει από πού και πότε εκτιμάται περίπου? Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ισχύ μια παλαιότερη εντολή, η οποία μας καθορίζει ότι για να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα πρέπει να υπάρξει ορκομοσία της κυβέρνησης. Επειδή αυτή τη στιγμή καθυστερεί αυτό να γίνει, είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να πειθαρχήσουμε σε αυτή την εγκύκλιο. Εάν υπάρξει μια νεότερη, τότε θα δούμε τι θα μας εντέλει για να αποφασίσουμε και εμείς να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα. Και αμέσως μετά θα γίνουν προσλήψεις, πώς θα? Σχεδόν αμέσως μετά θα υπάρχει ένα μικρό διάστημα περίπου 3 ημερών για πιθανές ενστάσεις και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην προκήρυψη.
Την Παρασκευή 1η του Ιούνιου θα επισκεφθεί τυχείο αντιπροσωπεία μαθητών από τα σχολεία της Σμύρνης στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουν υπογράψει Δήμος Χίου και Επιμελητήριο Σμύρνης και σε συνέχεια της επίσκεψης που έκαναν οι Έλληνες μαθητές στα απέναντι παράλια πριν από μερικές εβδομάδες. Το πρόγραμμα έχει ήδη διαμορφωθεί και περιλαμβάνει υποδοχή στο Τελωνείο, εκδήλωση στο Δημαρχείο και στη συνέχεια στο Μουσικό Σχολείο, καθώς και βόλτα στην Απλοταριά, τον Κάμπο και τον Καρφά για τους 100 πρώτους Τούρκους μαθητές που θα έρθουν. Πρόκειται για την πρώτη γνωριμία με την Χίο που θα είναι καθοριστική σημασία για το αν θα ακολουθήσουν και άλλε επισκέψει, λέει ο πρόεδρο τη Δημοτική Επιτροπή Παιδεία, ο Νίκο Νίκτα, επισημένοντα ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει από το γειτονικό επιμελητήριο, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 30 ακόμα σχολεία. Όσον αφορά την έκδοση βίζα, να πούμε για του μαθητέ ότι αυτή θα γίνεται δωρεάν και θα είναι ατομική και όχι ομαδική. Εμεί πήγαμε στην Τουρκία πριν από λίγε μέρε. Μάλιστα, μα έστειλαν ένα φάξ και αυτή όλη η ιστορία έγινε μέσα σε 2 μέρες πολύ γρήγορα, γιατί αν τα αφήναμε δεν μπορούσαμε λόγω εξετάσεων που γινόταν εδώ στην Ελλάδα, στα σχολεία δηλαδή. Και έτσι μέσα σε 2 μέρες ετοιμάσαμε πάρα πολύ γρήγορα μία μικρή αποστολή, μικρή, περίπου 100 άτομα. Πήγαμε απέναντι με έξοδα του επιμελητηρίου της Σμύρνης, μας φιλοξένησαν εκεί και επιστρέψαμε την ίδια μέρα. Αυτό θα γίνει τώρα και εδώ στην Χίο, τη 1 Ιουνίου, όχι 2, 1 Ιουνίου, Παρασκευή ημέρα, όπου θα έρθουν το πρωί. Θα τους υποδεχθούν και δικά μας παιδιά από τα σχολεία που είχαν πάει απέναντι, κυρίως γιατί είχαν ήδη γνωριστεί και είχαν ανταλλάξει τηλέφωνα, έτσι είχαν δημιουργηθεί κάποιες σχέσεις και αυτό το νόημα έχει και όλη αυτή η ιστορία. Θα πάμε μία βόλτα στο λιμάνι όλα τα παιδιά μαζί με τις σημαίες ελληνικές και τουρκικές. Θα ανεβούμε Απλοταριά, θα περάσουμε μέσα στην Απλοταριά, θα έρθουμε στο Δημαρχείο όπου θα υπάρχει ένα καλωσόρισμα από τον Δήμαρχο. Και κατόπιν θα πάμε στο Μουσικό Σχολείο, όπου εκεί θα υπάρξει μια μικρή εκδήλωση μουσικοχορευτική από το Μουσικό Σχολείο και πιθανόν χορευτική από το Γυμνάσιο της Καλλιμασιάς. Θα φάνε εκεί τα παιδιά με φαγητά τα οποία θα ετοιμάσουν οι γονείς και ένα μικρό κέντερινγκ που θα γίνει. Δηλαδή θα τους φιλοξενήσουμε αφιλοκερδώς με διαλόγια, ενώ δεν θα υπάρχει κόστος καθόλου για μας. Ομαλά τώρα κύλησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα για τους υποψήφιους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι διαγωνίστηκαν σε 4 μαθήματα γενικής παιδείας. Αναμενόμενες δυσκολίες χαρακτηρίζονταν τα θέματα σε ιστορία και φυσική. Ευκολότερα από τις προηγούμενες χρονιές χαρακτηρίστηκαν τα θέματα στα μαθηματικά και κλιμακωτή δυσκολία, σύμφωνα με τους υποψήφιους, είχαν τα θέματα στην βιολογία. Να πούμε ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών ηλικίων και του νυχτερινού συνεχίζονται την Παρασκευή με τους υποψήφιους να εξετάζονται στην φυσική, θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης και την νεοελληνική λογοτεχνία της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα φαρμακεία στα πλαίσια της 24ωρης απεργίας που πραγματοποιούν οι φαρμακευτικοί σύλλογοι σε ολόκληρη την Ελλάδα, διαμαρτυρώμενοι για τα υπέρογκα χρέη του ΕΟΠΗ, ενώ έχουν ήδη σταματήσει και την επιπιστώση χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους που αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για την φαρμακευτική και την ιατρική βέβαια περίθαλψη δεδομένης της κατάστασης με τον ενιαίο οργανισμό παροχών υπηρεσιών υγείας. Σε όλα αυτά τα χρόνια, τι ασφαλιστικές σας εισφορές, περιμένατε ότι σήμερα θα πρέπει να πληρώνετε για να παίρνετε τα φάρμακα? Βέβαια, είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Μια ζωή με στο βαπόρι και ήταν αυτά λεφτά του οίκου ναύτου. Ήταν λεφτά από την τσέπη μας. Δεν τα δίνε ούτε ο εφοπλιστής μας τα δίνε, ούτε το κράτος, κανείς. Εμείς τα βάζαμε εκεί και κάναμε ένα κομπόδεμα και πιάσαμε αυτό. Μια κατάσταση και τώρα ήρθαν να μας τα κόψουν. Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνουν, αλλά δεν βλέπουμε και τρόπο πώς να διδάσκουμε και τι να κάνουμε. Αυτά τα μαζέματα που κάνουν και τα τέτοια δεν τα διακρίνω, μπορούν να τους δώσουν σημασία μεγάλη, καμιά. Προς το παρόν δεν πληρώνω, μέχρι τώρα, από αύριο δεν ξέρω, δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται. Πάντως μέχρι τώρα δεν πληρώσα. Ποια είναι τώρα η γνώμη σας γι' αυτό, το ότι δεν έχετε, ότι πρέπει να πληρώνετε γιατρούς, φάρμακα? Καλά, οπωσδήποτε δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό, είναι... Θέλει κανένα να πληρώσει. Τώρα τι να κάνουμε, αφού μας επιβάλλουν, υποχρεωτικά θα υποστούμε. Αυτά. Δεν μπορώ να πω, διότι κάτι έπρεπε να πληρώνουμε πάντα. Τελείως δωρεάν και να έρθουν τόσοι εκατομμύρια λαθρομετανάστες και να πηγαίνουν δωρεάν περίπτωση.
ήταν εις βάρος. Θεωρείτε δηλαδή ότι το σύστημα όλα αυτά τα χρόνια ήταν λάθος? Βεβαίως ήταν λάθος. Τώρα όμως εύχομαι να γίνει καλύτερο τώρα. Εύχομαι. Αν και δεν το πιστεύω. Αν χρειαστεί να τα πληρώνετε εξ ολοκλήρου. Εξ ολοκλήρου δεν θα μπορέσει κανένας. Κανένας δεν αντέχει. Ποιος θα αντέχει? Είναι πολλά τα λεφτά και ήδη ανάλογα με την αρρώστια. Τι αρρώστια έχει ο καθένας. Ευχαριστώ. Θέλετε να μας πείτε για τη φαρμακευτική περίθαλψη που τώρα πρέπει να πληρώνουμε? Τι να σου πω, ρε καπανό μου, κάνεις τα παστιάκια. Ποια είναι η γνώμη? Η γνώμη μου είναι ότι αυτά τα μία είναι χρεοκοπημένα. Ξέρω εγώ τι έχουν πάθει. Δεν μπορώ να πάρουμε τα φάρμακά μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αντέχετε τώρα να πληρώνετε και τα φάρμακα αυτά, αν η σύνταξη. Ποια σύνταξη έφτασε? Παίρνω 600 ευρώ, τα φάρμακά μου κάνουν 300, τι σύνταξη να φτάσει? Είναι για να φτάσει η σύνταξη. Έχω εμπουρουρήσει και πήραμε τον ανήφορο το νερό. Πάμε προς τα πάνω, ύψος. Τα κοπρόσκυπτα, τι θα γίνει, ό,τι θέλει να γίνει. Είμαστε επιμαστευμένοι. Τι να γίνει. Έχουμε διαλύσει, έχουμε διαλύσει. Αν το αποδιαλύσουμε το μαγαζί, να ετάρει. Αναγκαστικά μπορούμε να κάνουμε αλλιώ. Και τα χρήματα πάρουμε, από τους μισθούς και φτάνουν εκεί για να πληρώνουν τα φάρμακα? Ολόκληρο. Σίγουρα παντού ψαλίδι δεν φτάνουν, αλλά δεν μπορεί να κάνει και αλλιώ. Όταν πρέπει να πάρεις τα φάρμακα φερρυπίν της πίεσης που πήρα εγώ τώρα, πρέπει να το πάρεις. Θα το πληρώσεις και θα το πάρεις. Όπου φτάσουμε, παιδιά. Προσωρινό θεωρεί το τουριστικό κύμα από την Τουρκία ο πράκτορας Θόδωρος Μιχαλάκης, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι βοηθάει στην τόνωση της τοπικής αγοράς, ενώ αναφορικά με τις εξαγγελίες για την απλοποίηση των διαδικασιών για την έκδοση βίζας, ο ίδιος κρατά μικρό καλάθι μέχρι την υλοποίησή τους. Ο κ. Μιχαλάκης μιλά στην εκπομπή Επιχειρήν και στον Αντώνη Ζανίκο και για την ολιγορία των τοπικών αρχών που έχει σαν αποτέλεσμα ουσιαστικά, όπως λέει, να μην έχει γίνει το λιμάνι των μεστών, αφού δεν υπάρχουν σχετικές διατάξεις που να ορίζουν το λιμάνι ως σημείο διέλευσης προσώπων, τη στιγμή που οι τοπικές αρχές έστελναν επιστολές σε εταιρείες ενημερώνοντάς τις για την πύλη των μεστών. Αυτό λοιπόν πρακτικά σημαίνει ότι τα κρουαζιερόπλοια που έρχονται από τρίτες χώρες δεν μπορούν να αποβιβάζουν τους επισκέπτες τους στα μεστά. Μάλιστα, το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η εταιρεία Λούις, που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσδεση στο λιμάνι των μεστών στο τέλος του Μάη, να αποσύρει προς το παρόν το ενδιαφέρον της. Το οποίο ακούγαμε ότι θα προσεγγίσουν τα του κρουαζιερόπλοια και ο ειδήμων επί αυτό το θεμάτων είσαι εσύ. Τι συμβαίνει εκεί, τι έγινε? Δυστυχώς είχα μια άσχημη εξέλιξη. Όταν παραλύθηκε το λιμάνι των μεστών, πέσανε πάνω μας όλοι, προωθήσει το λιμάνι των μεστών. Όλοι οι αιρετοί της Χίου δηλαδή. Προσωπήσει το πράγμα, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Όλοι οι αιρετοί της Χίου. Προσπαθήστε, δώστε μας τα στοιχεία των εταιρείων που συνεργάζεται, να στείλουμε τα στοιχεία του λιμάνι. Πράγματι, όταν ήταν μέσα σε μια διαδικασία, το κάναμε, τα στείλαμε. Και είχαμε μια πρώτη έτσι, εκδήλωση ενδιαφέροντος. Τα αθλητικά ο Λούις συγκεκριμένα από την Κύπρο ζήτησε να έχει δύο προσεγγίσεις με ένα κρουαζιερόπλοιο και τότε ανακαλύψαμε ότι λιμάνι ουσιαστικά δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι εγκεκριμένη πύλη εισόδου. Μια χαρά. Είναι λιμάνι το οποίο μπορεί να προσεγγίσει ένα βαπόρι από ερχόμενο από Μυτιλίνη και συνεχίζοντας για Σάμο. Και να ξεφορτώσει Τούβλα. Και δεν ξέρω τι θα κάνει. Άρα λοιπόν από εξωτερικό Τουρκία που συνήθως στα κρουαζιερόπλοια έχουν ένα ελληνικό λιμάνι, ένα τουρκικό, ή φεύγουν ή έρχονται από Τουρκία και συνήθως αυτά που έρχονται στη Χίο συνήθως κατευθύνονται προς Κωνσταντινούπολη, έρχονται από κάπου, από Κωνσταντινούπολη. Τέλος πάντων, δημιουργήθηκε θέμα. Και τότε ανακαλύψαμε ότι δεν υπάρχει έλεγχο διόδηλων, δεν υπάρχουν κτηριακές υποδομές, δηλαδή έχουμε ένα λιμάνι, ξέρω λιμάνι. Λιμάνι. Ένα ντόκο. Ακριβώς, ντόκο. Είναι τώρα κάποιες προσπάθειες, έχουν αναλάβει και ο Δήμος και ο Περιφερειακός κάνουν κάποιες επιστολές. Ελπίζω ότι θα πάρουν. Βέβαια, η πρώτη άφηξη που είναι 29 Μαΐου θα κάνουν νομοναυτική εκστρατεία. Και ευτυχώς και το έρχεται η εταιρεία, αφού ακούσαμε βέβαια τα εξαμάξεις και προσωπικά τα άκουσα και εγώ, δεν έχει καμία ευθύνη στο τέλος. Δικαίως φαντάζομαι. Βέβαια, έτσι, γιατί έχουν πελάτες μέσα αυτοί. Μας βάλει σε μια διαδικασία και μας είπαν ότι μπορούμε να έρθουμε στο λιμάνι των μεστών και τώρα πρέπει να μας πείτε ότι δεν υπάρχει λιμάνι. Και τι θα κάνουμε τώρα, θα φέρουμε το πλοίο έξω από το λιμάνι στις 4 τα ξημερώματα, θα πάρουμε τα διαβατήρια να τους κάνουμε είσοδο στη Χίο. Να συνεχίσει το βαπόρι να πάει στα μεστά. Γιατί το βαπόρι δεν μπορεί να προσεγγίσει το λιμάνι της Κύπρου. Ούτε στην Αφρική δεν γίνονται αυτά. Μια χαρά. Και αυτό μπορούμε και το κάνουμε τώρα. Την επόμενη προσέγγιση όμως που θα είναι τον Αύγουστο, δεν υπάρχει τα χρονικά περιθώρια και λέει η εταιρεία: πέστε μας από τώρα, ή θα τα φτιάξετε το θέμα στα μεστά. Σίγουρα μην φτιάξει υποδομή μέχρι τον Αύγουστο. Επαφή με τους απέναντι αιρετούς της Τουρκίας για να ανταλλάσσουμε τουρίστες, είναι καλό αυτό? Τα πάντα καλά είναι. Βέβαια, αυτά τώρα είναι φανφαρονισμοί και τα θεωρώ αστεία πράγματα. Έτσι. Διότι εγώ δεν μπορώ να φανταστώ αν ήμουν πρόεδρος σήμερα στην επιμελητήριο Χίου να έκανα κονέ να στελνά τους Νορβηγούς που έφερνες εσύ απέναντι. Θα προσπαθούσα παντιοτρόπως να τους κρατήσω ακόμα μία-δύο μέρες στη Χίο.
Άρα δηλαδή δεν είναι ευμενής προσφορά των Τούρκων να μας στέλνουν τους τουρίστες απέναντι. Κάτι συμβαίνει. Κάτι. Οι Τούρκοι πάντα δεν έχουν τις καλύτερες. Άρα περνάμε το μήνυμα ότι οι Τούρκοι είναι πονηροί. Και πρέπει να έχουμε μία υποψία όταν συνεργαζόμεθα μαζί τους. Πρέπει να είμαστε φυλακτικοί βέβαια, όμως αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να στηρίζουμε την αγορά. Ποιος είπε το αντίθετο και βέβαια. Θα μου πεις βέβαια, αυτό λειτουργεί και ανταποδοτικά γιατί τόσα χρόνια τους έχουμε στηρίξει. Και εμείς ταυτόχρονα τώρα θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρον, όπως είπαμε, την ευκαιρία αυτή που δίδεται στους Τούρκους. Ποια είναι η άποψή σου με τα διαβατήρια τα οποία λένε ότι θα αρχίσουν σοριδών να έρχονται από εδώ και να βγάζουν βίζα? Νομίζω πως, κατά την άποψή μου, και θα ήθελα να το σχολιάσεις αυτό, είναι λιγάκι παρατραβηγμένο και σαν εφιολόγημα το ακούω, λόγω του ότι θέλει, λέει, μισή ώρα να βγει η βίζα στο τελωνείο της Χίου. Θα εγκατασταθεί ένα γραφείο, θα χρειαστεί μισή ώρα, όπως έλεγε σήμερα ένα τοπικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, θα χρειαστεί μισή ώρα. Αν έρθουν 300 επί μισή ώρα είναι 150 ώρες. 150 ώρες είναι 7 μέρες. Αυτοί θα πάρουν βίζες για 3, άρα θα πρέπει να πάνε και να ξανάρθουν πάλι. Έτσι. Κάπου μπερδεύει η δουλειά. Νομίζω πως είναι πράγματι, θα ήταν πολύ δύσκολο, έτσι, mm-hmm. η μεγάλη οργάνωση και πιθανό πρέπει να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν κάποια γραφειοκρατικά πράγματα τα οποία. Εδώ τώρα πάλι δεν θα έπρεπε να επέρονται οι tour operator και όχι εγώ αιρετός, ότι εσείς θα έπρεπε να λάβετε τη δουλειά αυτή. Να πάνε να βρείτε 150 διαβατήρια, να τα φέρετε στοιχείο, να κάνετε όλη τη διαδικαστική δουλειά 3-4 μέρες νωρίτερα και να περάσουν οι Τούρκοι με την ταυτοπροσωπία τους με το διαβατήριο. Αυτό γινόταν. Κατατίθεται mm-hmm. στο ελληνικό προξενείο. Δηλαδή, όλοι οι επαγγελματίες, όσοι θέλουν να μείνουν έτσι. Πάνω από 2 μέρες, θα κατατίθεται στο ελληνικό προξενείο και έπαιρναν ένα χρόνο. Έτσι γινόταν. Τώρα, δηλαδή, μεταφέροντας τη δουλειά εδώ, θα είναι πιθανό πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε πιθανό να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αν. Γιατί η πληρώση μπορεί να έρθει για μία μέρα και το πρωί και θέλει το απόγευμα να ψωνίσει κάτι, έχει να κάνει κάτι. Αν λοιπόν μπορούμε να το κρατήσουμε στα διαβατήρια, να αφήνουμε τους ανθρώπους να φεύγουν όπως γινόταν και παλιότερα στην Τουρκία, κατά mm-hmm. τα διαβατήρια, του αφήνουν να κάνουν τις βόλτες τους κτλ. Επιστρέφανε, παίρνουν τα διαβατήρια και φεύγανε. Βέβαια για όλα αυτά θα ρωτήσουμε και τη Σέγγεν. Αυτά είναι. Γιατί η Τουρκία δεν έχει Σέγγεν. Όχι. Έτσι. Αλλά μην μπερδευόμαστε. Είναι μια άποψη η οποία μπορεί να μην σταθεί καθόλου. Δεν μπορεί να μην γίνεται έτσι. Να μην λέμε τώρα. Και εγώ αυτό φοβάμαι, αλλά το εύχομαι όμως να γίνει. Αλλά μακάρι να γίνει και μακάρι να είναι απλοποιημένες οι διαδικασίες ώστε να περνάνε γρήγορα, διαφορετικά δεν έχει νόημα. Επιστολή στις αεροπορικές εταιρείες Astra Airlines και Cyprus Airways απέστειλε ο Δήμαρχος Χίου Πολύδωρος Λαμπρινούδης ζητώντας τους να εξετάσουν το ενδεχόμενο δρομολόγησης αεροσκάφου στην γραμμή Χίου Αθήνας. Όπως λέει ο Δήμαρχος, το απαγορευτικό κόστος για να μεταβεί κάποιος αεροπορικά στην πρωτεύουσα με την Ολυμπιακή, που μπορεί να φτάσει για μία μονοδιαδρομή τα 190 ευρώ, έχει προκαλέσει τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των πολιτών που βιώνουν τις συνέπειες της μονοπωλιακής κατάστασης αυτής, ζητώντας λοιπόν από συγκεκριμένες εταιρείες να εξετάσουν το κατά πόσο μπορούν και τους συμφέρει βέβαια να δρομολογήσουν αεροσκάφους στην γραμμή αυτή. Βρεθήκαμε και στις αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν τη γραμμή Θεσσαλονίκης Χίου, την Άστρα, αλλά και την Cyprus Airways, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πάει άλλο πλέον με την Ολυμπιακή. Όταν πας να βγάλεις ένα εισιτήριο τελευταία στιγμή για να μετακινηθείς, μπορεί να φτάσει και τα 180-190 ευρώ μόνο να πας στην Αθήνα. Ποιος έχει τη δυνατότητα κάτω από αυτές τις συνθήκες να ταξιδέψει πλέον με την Ολυμπιακή? Για να πας και να έρθεις θέλεις τουλάχιστον μέσα στο νερό 300 ευρώ. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Απευθυνθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού εδώ στην Ελλάδα, αλλά φωνή φόντος εν διαρρήμου. Εδώ και 1,5 μήνα δεν πήραμε καμία απόφαση. Επειδή αλλάζουν τα δρομολόγια, τα βάζουν όποτε θέλουν, τις ώρες εκείνες που θέλουν και τα εισιτήρια είναι ανεξέλεγκτα. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο απευθυνθήκαμε στις συγκεκριμένες εταιρείες και ζητάμε να μπουν πτήσεις από Αθήνα προς Χίο. Αυτή είναι η μία παράμετρο όσον αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια. Παράλληλα, απευθύνθηκαμε και στην ακτοπλοεία, σε διάφορες εταιρείες, αφού τελείωσε το λιμάνι των Μεστών, να μπορεί να αξιοποιηθεί, να μπει γραμμή απευθείας από το Λαύριο ή από τη Ραφίνα στα Μεστά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο η Άγωνη που πάει πρώτα στα Ψαρά και μετά έρχεται στα Μεστά. Να μπει και μία γραμμή, διότι πιστεύω ότι αυτή η γραμμή θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, δεδομένου ότι η γεωφυσική θέση που βρίσκεται η Χίος, που με ένα ταχύπλο σε 2,5 ώρες είσαι στο Λαύριο ή στην Ραφίνα. Πιστεύω με τις εξελίξεις που υπάρχουν όσον αφορά το σχεδιασμό
να πάει το μετρό στο Λαύριο την επόμενη τριετία, ότι η πύλη εισόδου των μεστών θα αξιοποιηθεί. Εμείς τώρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν βέβαια στην ακτοπλοεία πλοία και όλοι είναι κουμπωμένοι, λέμε μήπως τουλάχιστον αυτό το πλοίο που έρχεται από τα μεστά, έρχεται από το Λαύριο και πάει ψαρά, να πιάνει πρώτα τα μεστά, πιο πολλές γραμμές καθημερινά, για να υπάρχει δυνατότητα να γνωρίζει ο κόσμος αυτή τη γραμμή, να είναι πιο φθηνό το εισιτήριο, για να μπορέσουμε να φέρουμε κόσμο από την... Πάντως, και άλλες φορές έχετε στη επιστολή και σε αεροπορικές και σε ακτοπλοϊκές εταιρείες, ωστόσο δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Ναι, είχε πει μια ιδιωτική εταιρεία ότι ερχόταν πριν από 2-3 μήνες που είχαμε κάνει μια επαφή, λόγω των συγκυριών και των οικονομικών δυσκολιών. Θα πρέπει να σας πούμε ότι έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ και ο κόσμος που κινείται με τα αεροπλάνα. Είναι μια δύσκολη συγκυρία και πάντα είναι όλοι κουμπωμένοι όταν είναι για να κάνουν το ξεκίνημα μιας καινούργιας γραμμής. Διέξοδος στους συμπολίτες μας που έχουν χρέη από υπερδανισμό φιλοδοξεί να δώσει η εκδήλωση που διοργανώνει η Ένωση Καταναλωτών Χίου. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, η δικηγόρος Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία θα εξηγήσει τον τελευταίο νόμο για την ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και την εφαρμογή του στην πράξη, που δίνει ελπίδα και μία δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους πολίτες. Επίσης, στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Αθανάσιος Βένος, ενώ θα είναι και τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου της Χίου, με στόχο να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα στο Μύριο. Να πούμε ότι πέρα από την συγκεκριμένη αυτή ημερίδα, τα μέλη της Ένωσης Καταναλωτών προσέρχονται στις κάλπες το Σάββατο προκειμένου να εκλέξουν νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το θέμα είναι ρύθμιση χρεών και δανείων υπερχρεωμένων καταναλωτών. Η ομιλητής θα είναι η πρόεδρος ΕΚΠΙΖΟ Καλαποθαράκου Παναγιώτα. Θα γίνει στο Μύριο την Παρασκευή στις 7.30. Και πιστεύω ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Πιστεύω ότι θα έχουμε συμμετοχή. Είναι σε συνεργασία και με το Δικηγορικό Σύλλογο Χίου και θα είναι και εκπρόσωποι των τραπεζών. Έχετε εσείς εικόνα ή αιτήματα από τον κόσμο σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που σας καταθέτουν τα προβλήματα? Ναι. Έχουμε αρκετά θέματα πάνω σε αυτό. Υπήρχε και μια ρύθμιση και με συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου παλιότερα και νομίζω ότι θα συνεχίσει και τώρα. Μάλιστα. Και πέρα από την εκδήλωση αυτή είναι και οι εκλογές. Ναι, είναι οι εκλογές μας. Το Σάββατο εδώ στο Δήμο Χίου θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος θα αναλάβει να κάνει καινούργια πράγματα, φαντάζομαι καινούργιοι άνθρωποι. Ετοιμάζεται και η ιστοσελίδα μας, που μέσα εκεί θα μπορούν να μπουν και να δουν τα φτηνότερα προϊόντα, προσφορές και διάφορα άλλα πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό για αύριο. Πέμπτη θα εκδηλωθεί ασθενής βροχόπτωση με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου και μέτριους νοτιοδυτικούς ανέμους με ένταση που θα φτάνει τα 5 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθεί ελαφριά επιδείνωση με εκδήλωση καταιγίδα στη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου και εξασθένιση των ανέμων από νοτιοδυτική κατεύθυνση και ένταση μέχρι και 2 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Ακολουθεί η εκπομπή Επιχειρήν από εμάς. Καλό σας βράδυ.